Γεια σα, είμαι ο Νέστορα και καλωσορίσατε ορίσατε στο κανάλι μου. Εδώ θα βρείτε τα πιο φρέσκα νέα και αποκλειστικά spoiler για τα αγαπημένα σα reality. Αν σα αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ο νέο θεαματικό αγώνα επιβίωση με το όνομα Exatlon έρχεται στο Sky στο δεύτερο μισό τη φετινής τηλεοπτική σεζόν και οι προετοιμασίε είναι πυρετόδει, καθώ το κανάλι του Φαλήρου δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιο θα είναι ο προσιαστή του τον Ιανουάριο, το τηλεοπτικό κοινό θα υποδεχτεί αυτό το νέο reality που θα ουσιαστικά είναι ένα ακόμη survivor, αλλά ακόμη ανταγωνιστικότερο. Μάλιστα, τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης του τελευταίου έχουν ως αποτέλεσμα να ρίξει την αυλαία του σύντομα δείτε εδώ πότε τελειώνει, σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι του Μέγα το πρωί της Κυριακής του 11. Ο λόγος γίνεται για του Σάκη Κατσούλη, Γιώργο Μπόγρη, αλλά και Γιώργο Λέτζα ω τα ονόματα που μάχονται για την παρουσίαση του reality ακόμη ένα υποψήφιο είναι και ο Γιούργα Σεϊταρίδη. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέδειξε τον τελευταίο στον επικρατέστερο για τον ρόλο του παρουσιαστή, ενώ ο Γιώργο Λέτζας φαίνεται μάλλον πω έχει χάσει το όποιο προβάδισμα είχε έναντι των υπολείπων, με τι φήμε να το θέλουν να μετά αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διοίκηση του καναλιού, η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Βασάλου για τον ρόλο. Μετά την παρουσίαση του παραπάνω ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνο Βασάλο αποκάλυψε πω πέρασε και ο ίδιο αποδοκιμαστικό για τον ρόλο, αλλά δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, στη συζήτηση που ακολούθησε για τον δύσκολο ρόλο του παρουσιαστή στην αφήγηση των γεγονότων αλλά και την κριτική ματιά με την οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζει, ο Βασάλο αναφέρθηκε στι ικανότητε του Γιώργου Λιανού. Πέρασα κι εγώ από ένα δοκιμαστικό για το Ιξέιθλαν. δεν θα έλεγα ότι ήμουν καλό, δεν μου άρεσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι του σπικά στον αγώνα. Μου δείχνανε πλάνα και έπρεπε να πηγαίνω ανάλογα με τα πλάνα, δεν έβλεπα κάτι live, αποκάλυψε ο συμπαρουσιαστή τη εκπομπή.